Δόξες και σύντροφοι, στην Ευρώπη οι τεκτονικές πλάτες κινούνται και πάλι. Δύο είναι τα ρήγματα τα οποία προέχουν σε αυτή τη συγκυρία. Το πρώτο είναι το Brexit και το δεύτερο είναι η κοινωνική κρίση στη Γαλλία. Σε αυτά τα δύο ρήγματα θα σταθώ στην τοποθέτησή μου. Για το Brexit υπόθηκαν ήδη αρκετά και υπόθηκαν τα πιο βασικά από τους προηγούμενους ομιλητές. Θα σταθώ μόνο σε τρία σημεία από την πλευρά μου σύντομα. Το πρώτο είναι ότι το όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήρθε από τα εργατικά και λαϊκά στρώματα της κεντρικής και βόρειας Αγγλίας, εκτός Σκωτίας και Λονδίνου. Ταυτόχρονα όμως, όπως τόνισαν όλοι οι προηγούμενοι ομιλητές, η πολιτική καμπάνια για το Brexit ηγεμονεύτηκε από δεξιές, αντιδραστικές, ξενοφοβικές και ρατσιστικές δυνάμεις. Και αυτό βεβαίως έχει αρνητικές επιπτώσεις στο κλίμα που επικρατεί αυτή τη στιγμή στην αγγλική κοινωνία και μέσα στους κόλπους της αριστεράς και των κινημάτων. Αυτό το επιχείρημα χρησιμοποιείται κατά χώρον από όσους θέλουν να υπερασπιστούν την παραμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να παρουσιάσουν την επιλογή του Brexit ως μία επιλογή ρατσιστικού και ξενοφοβικού χαρακτήρα από την ίδια της τη φύση. Είναι ένα επιχείρημα το οποίο πρέπει να αντικρούσουμε αποφασιστικά. Το γεγονός ότι αυτές οι δυνάμεις κυριάρχησαν σημαίνει ότι το αντίπαλο δέος, η αριστερά δηλαδή, δεν έκανε τη δουλειά της. Δεν εξήγησε δηλαδή ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα δομικά, νεοφιλελεύθερο, αντιδημοκρατικό, ιμπεριαλιστικό οικοδόμημα. Δεν εξήγησε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβάλλει πολιτικές λιτότητας παντού, ενώ χτίζει την Ευρώπη φρούριο, υψώνει φράχτες σε πρόσφυγες και μετανάστες και μετατρέπει τη Μεσόγειο σε ένα υγρό νεκροταφείο όπου δεκάδες χιλιάδες έχουν βρει έναν ανώνυμο θάνατο εδώ και δεκαετίες. Αυτό είναι το μεγάλο λάθος του Τζέρεμι Κόρμπιν, ο οποίος παραδόξως είναι ο πιο αριστερός ηγέτης που είχε ίσως ποτέ το Εργατικό Κόμμα σε όλη τη μεταπολεμική περίοδο. Ο Κόρμπιν δεν κατάφερε να εξηγήσει γιατί αυτά που πρεσβεύει, δηλαδή η ανατροπή της λιτότητας και μια ειρηνική εξωτερική πολιτική έξω από την υποταγή στα ατλαντικά πλαίσια, είναι απολύτως ασύμβατα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν το είχε κάνει, η κατάσταση θα ήταν τελείως διαφορετική αυτή τη στιγμή και η αριστερά και τα κινήματα θα βρίσκονταν σε μια πλεονεκτική θέση απέναντι σε ένα αστικό μπλοκ, το οποίο τόσο στη Βρετανία όσο και αλλού βρίσκεται σε μια βαθιά κρίση. Δεύτερο σημείο. Παρόλα αυτά, πρέπει να χαιρετήσουμε το Brexit και πάρα πολύ σωστά έγινε αντιληπτό ως ένα καλό νέο εδώ στην Ελλάδα από τον ευρύτερο χώρο της μαχόμενης αριστεράς και των κινημάτων. Πρέπει να χαιρετιστεί το Brexit γιατί είναι ένα χτύπημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή στο πολιτικό επικοδόμημα του κεφαλαίου και των κυρίαρχων ευρωπαϊκών τάξεων. Είναι ένα χτύπημα οικονομικό, αλλά είναι κυρίως ένα χτύπημα πολιτικό και ιδεολογικό. Ενισχύει, αυτό είναι προφανές, τις κεντρώφυγες τάσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καθιστά εξαιρετικά ευάλωτο το οικοδόμημα της εναπομείνουσας Ένωσης των 27. Και εδώ ίσως βρίσκεται και το κύριο σημείο. Το πιο κέριο χτύπημα που κατάφερε το Brexit ήταν στην καρδιά της ευρωπαϊστικής ιδεολογίας. Στην δοξασία δηλαδή, σύμφωνα με την οποία αυτή η διαδικασία της ευρωπαϊκής ενοποίησης αποτελεί κάτι σαν νομοτέλεια, σαν μια φυσική ροή των πραγμάτων και της προόδου. Και ότι όποιος αντιτίθεται σε αυτήν είναι περίπου σαν να θέλει να αντικαταστήσει τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές με τις γραφομηχανές και την μηχανογράφηση με καρτέλες. Με αυτήν την έννοια, το πολιτικό σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως ένα σχέδιο ενοποίησης της Ευρώπης που βγήκε από τα ερείπια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, όπως πολύ σωστά τόνισε ο Παναγιώτης Λαφαζάνης στην εισήγησή του, έχει ήδη λήξει. Τρίτο σημείο. Πρέπει να καταλάβουμε ποιο ήταν το ισχυρό σημείο της καμπάνιας που έγινε υπέρ του Brexit και που ηγεμονεύτηκε ακριβώς από αυτές τις δυνάμεις, από πού βρήκε την ενέργειά της, αν θέλετε. Λόγω του προφίλ αυτών των δυνάμεων, δεν ήταν βεβαίως η αντίθεση στη λιτότητα. Ήταν όμως το θέμα της ανάκτησης της εθνικής κυριαρχίας, άρα το θέμα της δημοκρατίας. Το βασικό σύνθημα της καμπάνιας για το Brexit ήταν «Take control», δηλαδή «Ας ξαναπάρουμε τον έλεγχο». Και βεβαίως, ένα τέτοιο σύνθημα από μόνο του δεν είναι αναγκαστικά αντιδραστικό. Ξέρουμε βεβαίως ότι η ανάκτηση της κυριαρχίας και η δημοκρατία δεν αποτελούν από μόνα τους μαγικές λύσεις, ούτε εγγύηση μιας προοδευτικής
θετικής για τα εργατικά και λαϊκά συμφέροντα πορείας. Μπορεί να φέρουμε κυριαρχία, ανάκτηση κυριαρχίας, για να ανακόψουμε τις μεταναστευτικές ροές και για να εφαρμόσουμε μία ακόμα πιο νεοφιλελεύθερη πολιτική απορρίθμιση, και βεβαίως ακριβώς αυτό είναι που πρότειναν όσοι κυριάρχησαν στην καμπάνια για το Brexit, η Nigel Farage, η Boris Johnson και οι υπόλοιποι του όμοι με αυτούς. Όμως, λαϊκή και εθνική κυριαρχία και δημοκρατία χρειαζόμαστε αν θέλουμε να καταργήσουμε τη λιτότητα, αν θέλουμε να ανατρέψουμε την νεοφιλελεύθερη πολιτική, αν θέλουμε να ασκήσουμε μονομερώς μια πολιτική φιλική και ανοιχτή προς τους μετανάστες και τους πρόσφυγες σε ρήξη με τη λογική της Ευρώπης Φρούριο. Και αυτό βεβαίως είναι ίσως το πιο μεγάλο λάθος του Τζέρεμι Κόρμπιν. Η εκχώρηση όχι μόνο της αμφισβήτησης γενικά της νεοφιλελεύθερης Ευρωπαϊκής Ένωσης στη δεξιά, αλλά ειδικότερα του πεδίου της δημοκρατίας και της εθνικής και λαϊκής κυριαρχίας. Και αυτό είναι επικίνδυνο, γιατί η ιστορική εμπειρία μας διδάσκει ότι όταν δεξιές και αντιδραστικές δυνάμεις καταφέρουν να κερδίσουν την ηγεμονία ακριβώς σε αυτό το πεδίο, μπορεί να οδηγηθούμε σε πολύ δυσάρεστες καταστάσεις. Το πρώτο μου συμπέρασμα είναι λοιπόν ότι το Brexit δείχνει ότι αυτή τη στιγμή η αντίθεση, η αντιπαράθεση με την Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί το στρατηγικό πεδίο της διαπάλης για την πολιτική και ιδεολογική ηγεμονία σήμερα στην Ευρώπη. Η επιλογή που έχουμε να αντιμετωπίσουμε δεν είναι ανάμεσα σε μια καλή και κακή Ευρωπαϊκή Ένωση, καλή δηλαδή που μπορεί να μεταρρυθμιστεί, να αλλάξει από τα μέσα, ή σε μια καλή και κακή Ευρωζώνη, όπως συνεχίζει να διατείνεται ατάραχη η ευρωπαϊστική ιδεολογία. Η επιλογή που έχουμε είναι ανάμεσα στην από τα αριστερά ή από τα δεξιά ηγεμονία της αντιπαράθεσης και της σύγκρουσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από αυτή την άποψη φυσικά, η Ελλάδα είναι η χώρα όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση, και το ζούμε εδώ και 6 χρόνια, σημαίνει το ικανή επικυριαρχία, σημαίνει επιτροπία, σημαίνει μνημόνια. Έχουμε πληρώσει πανάκριβα για να έχουμε αυτή την πιο προχωρημένη εμπειρία που υπάρχει αυτή τη στιγμή σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και αυτό σημαίνει ότι ειδικά μετά το Brexit, για τις μαχόμενες αριστερές δυνάμεις, δεν μπορεί να υπάρχει ένα στόχος που να είναι τίποτε λιγότερο από ένα Brexit, από μία αποχώρηση και αποδέσμευση δηλαδή από την Ευρωπαϊκή Ένωση με στόχο τη διάλυσή της. Στα ερείπια αυτού του τερατουργήματος θα μπορέσει να δημιουργηθεί και να σταθεί στα πόδια του ένα προοδευτικό σχέδιο ευρωπαϊκής συνεργασίας και σύγκλησης με κατεύθυνση την κοινωνική χειραφέτηση και τον σοσιαλισμό. Θα ήθελα τώρα να σας πω δύο λόγια για το δεύτερο ρήγμα στο οποίο αναφέρθηκα αρχικά, δηλαδή για την κοινωνική κρίση στη Γαλλία. Για να πω τα πράγματα σύντομα, όσο γίνεται πιο περιληπτικά και όσο πιο εύκολα αντιληπτά από εσάς, θα έλεγα ότι στη Γαλλία, όπου βρέθηκα για μεγάλο διάστημα τους τελευταίους μήνες, υπάρχει κάτι σαν άρωμα από Ελλάδας της Άνοιξης και του καλοκαιριού του 2011. Όπως ίσως ξέρετε, η κυβέρνηση του... Μήπως θα μπορούσαμε να έχουμε λίγο φως? Δεν μπορώ να διαβάσω τις σημειώσεις μου. Ποιος πατάει το φως? Πατάτε το φως πίσω στο... Πατάτε στην πλάτη σας, παιδιά, μην πατάτε στην πλάτη. Λοιπόν, όπως ξέρετε, η κυβέρνηση... Παιδιά, τα πηγαδάκια έξω, αν μπορούν κάπως να ηρεμήσουν. Και να μην καπνίζουμε εδώ ούτε τσιγάρα, ούτε τηλεκοντρόλ. Όπως ίσως ξέρετε, η κυβέρνηση του Φρανσουά Ολάντ προσπαθεί με κάθε τρόπο να περάσει μια μεταρρύθμιση για τα εργασιακά, μια διάλυση δηλαδή των εργασιακών δικαιωμάτων, την οποία πολλοί παρομοιάζουν στη Γαλλία ως κατευθείαν εμπνευσμένη από τα ελληνικά μνημόνια. Εξάλλου, και πρέπει να το τονίσουμε αυτό, δεν υπάρχει νόμος El Khomri. El Khomri είναι υπουργός εργασίας που έχει δώσει το όνομά της σε αυτό το νομοθετικό τερατούργημα. Δεν υπάρχει λοιπόν νόμος El Khomri, και τούτο γιατί αντίστοιχες, για να μην πούμε ταυτόσιμες μεταρρυθμίσεις στα εργασιακά, έκανε ο Ρέντσι στην Ιταλία και παρόμοιες προωθούνται σε μια σειρά από ευρωπαϊκές χώρες. Και είναι απολύτως προφανές ότι αυτή η διάλυση στα εργασιακά συντονίζεται και προετοιμάζεται με κάθε τρόπο από τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να περάσουν αυτό το νομοσχέδιο, η κυβέρνηση και ο Φρανσουά Ολάντ δεν διαθέτουν καν την πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο. Διότι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των βουλευτών του Σοσιαλιστικού Κόμματος είναι αντίθετη, του ίδιου του κόμματος είναι αντίθετη σε αυτό. Γι' αυτό και προσφεύγουν σε έκτακτες νομοθετικές διαδικασίες,
σύμφωνα με τις οποίες μπορεί να περάσει ένα νομοσχέδιο από το Γαλλικό Κοινοβούλιο χωρίς καν να ψηφιστεί. Απλά εάν δεν υπερψηφιστεί μία πρόταση μορφής κατά της κυβέρνησης. Και κυρίως αυτό στο οποίο προσέφηγαν είναι σε μία πρωτοφανή για τα δεδομένα των τελευταίων δεκαετιών κλιμάκωση της αστυνομικής καταστολής. Αλίπητα χτυπήθηκαν οι διαδηλώσεις, οι εργατικές και νολαίστικες διαδηλώσεις σε όλες τις γαλλικές πόλεις, θυμίζοντας περιστατικά από τον πόλεμο της Αλγερίας, και αυτό διόλου τυχαία, γιατί όπως ίσως ξέρετε, από τον προηγούμενο Νοέμβρη, η Γαλλία, μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις που έγιναν στο Παρίσι, η Γαλλία βρίσκεται υπό διαρκές καθεστώς έκτακτης ανάγκης, το οποίο το Γαλλικό Κοινοβούλιο παρατείνει για ένα τρίμηνο κάθε τόσο. Μπροστά λοιπόν σε αυτή την αμφισβήτηση που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, ο πιο προσφυγής όρος των πολιτικών σχολιαστών στη Γαλλία όταν αναφέρονται στην πορεία του Φρανσουά Ολόντ και του Σοσιαλιστικού Κόμματος, του κόμματός του, είναι πασοκοποίηση. Ήδη δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο Φρανσουά Ολόντ δεν έχει περίπου καμία πιθανότητα να περάσει τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών που θα γίνουν του χρόνου και ότι θα τον ξεπεράσει κατά πάσα πιθανότητα και ο υποψήφιος της ριζοσπαστικής αριστεράς, Ζαν-Λουκ Μελανσόν. Από την άλλη πλευρά όμως, αυτό το οποίο αναπτύχθηκε στη Γαλλία είναι ένα βαθύ, πολύμορφο, εξόχως μαχητικό και ριζοσπαστικό κοινωνικό κίνημα. Ένα κίνημα στο οποίο συνέκλυναν τα εργατικά συνδικάτα και το εργατικό κίνημα που έδωσε σκληρές και παρατεταμένες μάχες, ειδικά σε τομείς όπως τα λιμάνια, όπως στα δηληστήρια και σε άλλους βιομηχανικούς κλάδους, κυρίως στον ιδιωτικό τομέα, και ένα πρωτοφανές, θα έλεγα στη μορφή που πήρε, κίνημα της νεολαίας. Μετά από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, η γαλλική νεολαία κατέβηκε στους δρόμους, κατέβηκε στις πλατείες, συζήτησε, τα έθεσε όλα υπό αμφισβήτηση, έδρασε και συζήτησε όχι μόνο επί του συγκεκριμένου, του νόμου αν θέλετε για τα εργασιακά, αλλά και επί του συνολικού. Και για να επαναλάβω ένα σύνθημα που ακούστηκε στις γαλλικές πλατείες, όχι μόνο κατά του νόμου El Khomri, αλλά κατά του κόσμου που δημιούργησε ένα τέτοιο νόμο. Δηλαδή του κόσμου της εργοδοτικής απολυταρχίας, της εμπορευματοποίησης των πάντων, της διάλυσης των κοινωνικών κατακτήσεων. Για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες ακούστηκε με τόση δύναμη ένας από τα κάτω αντικαπιταλιστικός λόγος από τα πιο προωθημένα κομμάτια του κινήματος. Φυσικά, και το καταλαβαίνετε αυτό, το μεγάλο ζητούμενο της ερχόμενης περιόδου είναι πώς θα εκφραστεί και θα μορφοποιηθεί σε πολιτικό επίπεδο αυτό το κοινωνικό κίνημα. Ας μην πρωτοέχουμε, αλλά όπως αναφέρα ήδη, δεν είναι καθόλου τυχαία η δυναμική που φαίνεται αυτή τη στιγμή να δημιουργεί γύρω της, η δυναμική συσπήρωσης, αν θέλετε, των κοινωνικών δυνάμεων, που φαίνεται να δημιουργεί γύρω της η υποψηφιότητα του Ζαν-Λουκ Μελανσόν, ο οποίος ήταν ήδη υποψήφιος της ριζοσπαστικής αριστεράς στις προεδρικές εκλογές του 2012. Και δεν είναι τυχαίο φυσικά ότι ο Μελανσόν με αυτή την ανωδική δυναμική που έχει βάζει στην πρώτη σειρά της καμπάνιας του, από την αρχή της κιόλας, τη σύγκρουση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα μετά το Brexit, το οποίο χαιρέτησε ως μια θετική εμπειρία που ανοίγει επιτέλους διάπλατα το θέμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της νομιμοποίησής της. Αυτό που λέει ο Μελανσόν, και σας μεταφέρω τα λόγια του, είναι: είμαι ο υποψήφιος της εξόδου από τις ευρωπαϊκές συνθήκες. Και συνεχίζει λέγοντας ότι αν η Γερμανία μπλοκάρει την επανεξέτασή τους, που θα μπορούσε να κάνει μια μελλοντική αριστερή κυβέρνηση στη Γαλλία, τότε δεν θα υπάρχει άλλη επιλογή από ένα δημοψήφισμα με στόχο την αποχώρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τούτο γιατί σε αντίθεση με άλλους στη γαλλική, αλλά και στην ευρωπαϊκή αριστερά βεβαίως, ο Μελανσόν πήρε το δίδαγμα της Ελλάδας και της συνθηκολόγησης του Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό ακριβώς μιλάει και έδωσε την λάνσαρε την πρωτοβουλία για ένα σχέδιο Β. Ένα σχέδιο Β που θα περιλαμβάνει την έξοδο από το ευρώ, αλλά και από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, ως μία απάντηση στους εκβιασμούς των Σόιμπλε, Ντράγκη και γενικότερα των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συζήτηση για το σχέδιο Β έχει αρχίσει, έχουν ήδη γίνει δύο συνδιασκέψεις στο Παρίσι και στη Μαδρίτη και σε αυτή του Παρισιού συμμετείχε επίσης και ο σύντροφος Νίκος Κουτής, ο οποίος ενεργά μετέχει ούτως ή άλλως στην επόμενη διαδικασία, η οποία θα έχει και συνέχεια όπως υπόθηκε και από άλλους ομιλητές. Δεύτερο και τελικό λοιπόν συμπέρασμα.
Η ευρωπαϊκή κρίση έχει πλέον μετακινηθεί από τις χώρες της περιφέρειας στις χώρες του κέντρου. Οι αντιθέσεις και οι ταξικοί ανταγωνισμοί οξύνονται και ανοίγουν νέες δυνατότητες παρέμβαση για τους από κάτω. Στη Γαλλία, όπως συνάδει εξάλλου με την πλούσια επαναστατική και αγωνιστική της ιστορία, αυτή η δυνατότητα ήδη αποκρισταλώνεται σε ένα μεγάλο, το μεγαλύτερο των τελευταίων χρόνων, μαζικό κοινωνικό κίνημα. Αυτή είναι η πρόκληση για την αριστερά και ειδικότερα εδώ στη χώρα μας για τις μαχόμενες αντιμνημονιακές δυνάμεις της αριστεράς. Τα ρήγματα στις χώρες του Ευρωπαϊκού Κέντρου μπορούν να δώσουν όθηση στον αγώνα μας εδώ και να ανοίξουν το δρόμο της αντεπίθεσης μετά τον όλεθρο στο οποίο μας οδήγησε η ντροπιαστική συνθηκολόγηση του Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι νομίζω το διπλό μήνυμα που πρέπει να εισπράξουμε από τις κάλπες της Βρετανίας και από τους δρόμους και τις πλατείες της Γαλλίας. Πέρασε ο καιρός του πένθους και των δακρύων, ένας νέος γύρος έχει αρχίσει. Και θα ήθελα εδώ απλά να τελειώσω με τους εξής πασίγνωστους στην Αγγλία στίχους του Βρετανού, του Άγγλου μάλλον, επαναστάτη ποιητή, μέγα φιλέλληνα, στενού φίλου του Λόρδου Μπάιρον, του Πέρσι Σέλι. Τους έγραψε μετά την εργατική συγκέντρωση στο Πέτερλου το 1819, που κατεστάλλει βία από τους χωροφύλακες, προκαλώντας δεκάδες νεκρούς και θύματα. Έγραψε ένα από τα ωραιότερα και τα πιο διάσημα ποίηματά του τότε, ο Σέλι, το οποίο τελειώνει με τους εξής στίχους: «Είμαστε οι πολλοί, είναι οι λίγοι». Σας ευχαριστώ.